Βρισκόμαστε στην πλατεία Κονίτσης. Βαλάντη, τι ακριβώς είναι αυτό που φτιάχνεις εδώ πέρα? Αυτό που βλέπετε εδώ στα αριστερά μας, το οποίο ήρθε σήμερα, είναι μια πισίνα με νερόμπαλες, το οποίο μπαίνεις μέσα, σου βάζουμε αέρα, το οποίο διαρκεί για μισή ώρα και απλά είσαι στην επιφάνεια του νερού. Το οποίο καθώς περπατάς ή τρέχεις, πηγαίνεις. Αυτό το έργο είναι του Δήμου ή κάποιου επιχειρηματία? Όλα είναι επιχειρηματία ιδιώτη. Ιδιώτη. Και εσύ δουλεύεις στον ιδιώτη? Ναι, δουλεύω. Μάλιστα. Ναι. Αυτό φτιάχνονται σήμερα εγκαταστήριο εδώ? Σήμερα το πολύ, αύριο θα είναι σε λειτουργία. Μάλιστα. Και θα κρατήσει πόσο χρονικό διάστημα? Μέχρι τέλος του μήνα θα είναι εδώ. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μάλιστα, ναι. Και για τι ηλικίες είναι? Είναι από 6 μέχρι και μεγαλύτερους. Μάλιστα. Οπότε μπαίνει ο οποιοδήποτε εδώ μέσα σε αυτό το διαφανές την μπάλα που βλέπουμε, μπαίνει αέρας. Εμείς τοποθετούμε τον αέρα, ναι, το οποίο διαρκεί από 20 μέχρι μισή ώρα και μετά πολύ, αφού ξεφουσκώσει, τον βγάζουμε με ένα ειδικό τρόπο, το οποίο μας έχει ενημερώσει, μας έχει δείξει ο ιδιώτης, αυτός που το έχει φέρει. Μάλιστα. Και εδώ μέσα σε αυτό το τετράγωνο, ναι, μπαίνει νερό, έτσι? Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλό. Εμείς ευχαριστούμε. Έλεος! Τι θα πει απόφαση, ρε παιδιά? Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς άποψη, οι μόνιμοι κάτοικοι? Διαφωνείτε με το? Διαφωνώ, γιατί δεν θα μπορούμε. Πέστε ότι αύριο μεθαύριο. Ζήτησα από την πολλοδομία να μου δεν θέλει. Θέλω. Δεν θέλω. Εγώ είναι αυτό που με απασχολεί είναι ότι αύριο μεθαύριο είμαστε περίκλειστη στην πλατεία. Περίκλειστη η πλατεία. Εάν λοιπόν κάτι μας συμβεί, πώς θα μπει μέσα ένα στενοφόρο, μία πυροσβεστική ή εμείς αν θέλουμε να φορτώσουμε να ξεφορτώσουμε? Αυτή την απάντηση θέλω. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Μία ερώτηση. Εσείς έχετε κάποιο κατάστημα εδώ? Όχι, αγάπη μου, μένω εδώ. Μένετε εδώ? Είμαι μόνιμη κάτοικη. Μάλιστα. Μόνιμη κάτοικος. Έχω χάσει και τα λόγια μου. Δεν έχει άλλη είσοδο για να. Δεν έχει άλλη είσοδο, ρε παιδιά. Από πού θα μπαίνω, βγαίνουμε? Πέστε μου εσείς. Εάν βρείτε μία έξοδο, είσοδο και έξοδο, θα σας πω ναι. Κάποτε είχαμε πάρει μια απόφαση. Θεωρείτε βγάλαμε δηλαδή το συντριβάνι ότι και είπαμε να βάλουμε δέντρο. Ναι. Είχαμε πάρει και απόφαση οι κάτοικοι. Αλλά δεν βλέπουμε τίποτα να υλοποιείται. Απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε να μας κλείνουν ακόμα περισσότερο την πλατεία. Εγώ αρχίζω και έχω ανασφάλεια. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Νιώθω ανασφάλεια. Δηλαδή είχαμε μια είσοδο και έξοδο να μπορούμε να φορτώσουμε, να ξεφορτώσουμε ή κάτι να μας συμβεί να μπορούν να μπουν. Τώρα πώς, πέστε μου πώς. Εάν είμαι άδικη και παράλογη, να μου το πείτε. Αυτό το μόνο που έχω να πω ήταν μέσα στο πρόγραμμα όλα μαζί, σε όλες τις πλατείες. Το οποίο είναι. Χρυσέ μου, άνθρωποι, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Εγώ, καταλάβατε τι σας λέω? Όχι μόνο εγώ, και όλοι, ορίστε, και οι κύριοι από εκεί, οι νόμιμοι κάτοικοι, δεν μπορούμε, έχουμε ανασφάλεια. Πώς θα το κάνουμε? Δεν έχει άλλη είσοδο. Τίποτα, δεν έχει. Η μοναδική είσοδος είναι αυτή. Είχαν κανονιστεί να βγει το σπιτάκι μαζί με το έκκεθρο, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρει από το Δήμο να το βγάλει. Το οποίο θα μπορούσε να μπαίνει εδώ μπροστά ακριβώς. Να σου πω, δεν με ενδιαφέρει τι είχαν κανονίσει, διότι με αυτό λέω κι εγώ. Έλεος. Αρκετά. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα άλλο σημείο. Μας κατακόζανε με αυτό το παπί. Τώρα ήρθε και το άλλο. Δεν γίνεται αυτά, παιδιά. Συγγνώμη. Ας στήσω και εγώ άλλη μια πισίνα εδώ και τελειώσω. Θεωρείτε ότι έπρεπε να ενημερωθείτε για το έργο? Λιγάκι δεν νομίζετε? Δεν είχαμε καμία αντίρρηση το να μπει αυτό, δεν νομίζω να ακούσατε κανένα παράπονο. Ναι. Καμία αντίρρηση γι' αυτό ή γι' αυτό. Αλλά τώρα όταν βλέπουμε ότι μας εγκλωβίζουν, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Δεν πρέπει κάτι να απλά πούμε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εντάξει, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Άκουσα να δεις, χρυσέ μου άνθρωποι, καμία αντίρρηση μέσα στο πρόγραμμα. Εμείς δεν το ξέραμε. Εγώ σας απάντησα και σας είπα τις ανασφάλειές μου και τους φόβους μου. Σας έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, ένα στενοφόρο δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Μια πυροσβεστική. Κάτι οτιδήποτε. Οτιδήποτε να προκύψει. Τίποτα. Δεν ξέρω. Ας το λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι και κυρίως εμάς. Εμάς να λάβουν υπόψη τους. Αυτό τίποτα άλλο.